Σε εξέλιξη βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης κατά του Sky. Η βόμβα αποτελείται από πάνω από 7 κιλά εκρηκτικών υλών και από την ισχυρότατη έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο. Ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Λίγες ώρες αργότερα στα Πετράλωνα εντοπίστηκε ένα καμένο αυτοκίνητο, το οποίο τώρα έχει μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, καθώς εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ως μέσο διαφυγής. Θα δούμε όλα τα δεδομένα αναλυτικά σε ζωντανή σύνδεση. Να συναντήσουμε τον στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ο Μίλτος Σακελάρης βρίσκεται στα Πετράλωνα, εκεί όπου εντοπίστηκε το καμένο αυτοκίνητο. Εδώ, έξω από τον Sky, ο Μιχάλης Τεζάης στο σημείο της επίθεσης. Να πάμε πρώτα να παρακολουθήσουμε αναλυτικά το χρονικό αυτής της επίθεσης και θα επανέλθουμε σε εσάς. Ώρα 2 και 37 τα ξημερώματα. Η ισχυρότατη έκρηξη σημειώνεται μπροστά από το κτίριο που στεγάζεται ο Sky και η Καθημερινή. Ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο σύεται στη θέμελα, όπως καταγράφει. Από το οστικό κύμα, οι τζαμαρίες στην πρόσωψη του κτιρίου καταραίουν. Από το ισόγειο μέχρι και τον πέμπτο όροφο. Από το οστικό κύμα, οι τζαμαρίες στην πρόσωψη του κτιρίου καταραίουν. Από το ισόγειο μέχρι και τον πέμπτο όροφο, σε ύψος 15 μέτρων. Σπάνε ακόμη και θωρακισμένα τζάμια. Δεν γλιτώνουν ούτε γειτονικά σπίτια. Τρεις παρατέταρτο, όπως το μπούμ, ξύπνησε το παιδί μου. Και σηκώνω, μου λέει, μαμά, έλα να δεις, η πολυκατοικία έχει σπάσει. Γραφεία όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται εργαζόμενοι ισοπεδώνονται. Τρύπες ανοίγουν και τείχοι κρεμίζονται. Η έκρηξη γίνεται αισθητή ακόμη και σε γειτονικούς δήμους. Ξέρανε που είναι η κόμμα, την είχαν δει, δηλαδή έφυγε και ένα αυτοκίνητο δρόμο. Θα μπορούσε να είχαν τραυματιστεί άνθρωποι, αυτό είναι αλήθεια. Οι εικόνες από το εσωτερικό του κτηρίου φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Διάδρομοι και γραφεία έχουν γίνει γυαλιά καρφιά. Έχουν ξεκολλήσει ακόμη και οι κάσες αλουμινίου. Νιώψαμε ότι ήταν σαν να πέφτει ένας κεραυνός δίπλα μας. Οι τρομοκράτες φαίνεται ότι είχαν μελετήσει καλά τις κινήσεις τους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οδηγώντας ένα μαύρο γιοταχή με κατεύθυνση από Καλλιθέα προς Πειραιά, σταματούν επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου σε τυφλό σημείο για τις κάμερες ασφαλείας. Οι τρομοκράτες καταφέρουν να τοποθετήσουν το σακίδιο με τον αυτοσχέδιο ρολογιακό εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτό το σημείο. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, φεύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Γύρω στις 2 παρα 10 τηλεφωνούν στην ιστοσελίδα Ζούγκλα και στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Από κινητό τηλέφωνο, δίχως απόκρυψη. Λένε ότι έχουν τοποθετήσει βόμβα και δίνουν χρονικό περιθώριο 45 λεπτών. Στις 2 και 10, άνδρες άμεσης δράσης φτάνουν στην περιοχή και αποκλείουν το χώρο. Οι κάμερες από το κλειστό κύκλωμα του Sky καταγράφουν την κινητοποίηση. Η Συμβολή των Οδών Φαλιρέως και Εθνάρχου Μακαρίου έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εκενώνουν το κτίριο. 27 λεπτά μετά σημειώνεται η ισχυρότατη έκρηξη. Οι δράστες κρέμασαν το σακίδιο με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σακίδιο περιείχε ένα πλαστικό δοχείο με τη συνδεσμολογία. Σε ένα άλλο μεταλλικό δοχείο είχαν τοποθετήσει την εκρηκτική ύλη. 7 με 10 κιλά TNT, νητρικό αμμόνιο και αμμονιοδυναμίτιδα ή ζελατοδυναμίτιδα. Το αυτοκίνητο που βλέπετε να φλέγεται στη διασταύρωση των οδών Ανθίου και Πλιάδων, στα Άνω Πετράλωνα, πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους τρομοκράτες. Πέρασε ο γιος μου το πρωί και μου είπε ότι καίγεται ένα αυτοκίνητο εδώ στη γειτονιά. Εγώ δεν έδωσα σημασία, νόμιζα ότι θα καίγονταν λίγο παρακάτω. Πρόκειται για ένα Opel Astra που σύμφωνα με πληροφορίες έφερε πλαστές πινακίδες. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι οι επιβάτες του, αφού το στάθμευσαν πρόχειρα στη μέση του δρόμου, του έβαλαν φωτιά περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο του αυτοκίνητου που κάει και εδώ στα Πετράλωνα να αποτελεί το μέσο διαφυγής. Πάμε πρώτα στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο στη Γαδά να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τις έρευνες. Της αντιτρομοκρατικής. Πού στρέφονται οι υποψίες, Παναγιώτη? Αρχικά να σου πω, Σία, ότι δύο διαφορετικές φωνές, δηλαδή δύο διαφορετικά πρόσωπα, είναι αυτά που έχουν προβεί στα προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, όπως προέκυψε από, από το Τμήμα Ανάλυσης Ήχου και Φωνής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποίησαν μία και μοναδική φορά στις 13:55, συγγνώμη, στις 1:35 και στις 1:55 και στις 1:57, σήμερα τα ξημερώματα, προβαίνοντας στα προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στην zoogla.gr και στον Αντένα. Την ίδια ώρα, είναι δύο πρόσωπα, άλλος πήρε το πρώτο τηλέφωνο και άλλος πήρε το δεύτερο.
Και μάλιστα προκύπτουν αισία και τα στίγματα εκπομπής των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποίησαν και προκύπτει ότι αυτά έγιναν από το κέντρο της Αθήνας με μικρή απόσταση το ένα από το άλλο και χρονική διαφορά των 2 λεπτών. Επίσης, οι αξιωματικοί της τρομοκρατικής υπηρεσίας ουσιαστικά οδηγούνται και στο παρελθόν προκειμένου να αναζητήσουν πρόσωπα από τα οποία ενδεχομένως μπορούν να έχουν προβεί σε ένα τέτοιο χτύπημα. Και έρχονται και πάλι σε 2 οικεία πρόσωπα, αταυτοποίητα όμως. Πρόκειται για τον γνωστό Σγούρο Μάλι ή Ξανθό. Είναι τα πρόσωπα Τριαντόπουλος ή Παπαδόπουλος, σύμφωνα με τα στοιχεία των πλαστών ταυτοτήτων, τα οποία είχαν βρεθεί, αν θυμάστε, σε οικεία Γιάφκα, στο κέντρο της πόλης τον Νοέμβριο του 2017. Εμείς βλέπουμε και τις φωτογραφίες που είχε δώσει τότε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σπίτι είχε νοικιαστεί με τα στοιχεία Δημήτρης Παναγούλιας, τα οποία είχαν βρεθεί σε ψηφιακή μορφή στο στρατηγείο της Πόλας Ρούπα στην Ηλιούπολη. 2 ακόμα άτομα, δηλαδή 2 και 2 ακόμα άτομα, αταυτοποίητα επίσης. Συνεργεί 30χρονου άνδρα που είχε συλληφθεί στις 2 Οκτωβρίου του 2014, όταν προσέγγισε γκαρά στην περιοχή του Βύρωνα και παρέλαβε, για να παραλάβει μάλλον, τη σκάρα οχήματος που είχε χρησιμοποιηθεί από τον επαναστατικό αγώνα για την παγίδευσή του και την έκρηξη έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας στις 10 Μαρτίου του 2014. Είναι 4 πρόσωπα τα οποία οι αξιωματικοί της τρομοκρατικής υπηρεσίας προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και αναζητούν για να δουν το τι ακριβώς έχουν προβεί, αν έχουν συμμετοχή στην συγκεκριμένη ενέργεια. Επίσης, έχουν καταλήξει στην ομάδα κρούσης. Στην ομάδα κρούσης, στην ομάδα υποστήριξης αλλά και επικοινωνίας. 3 άτομα είναι τουλάχιστον η ομάδα κρούσης. Αυτοί που επέβαιναν στο μαύρο Opel Corsa, το οποίο φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να περνάει, αφού έχουν τοποθετήσει την βόμβα στο κέντρο της Οδού Εθνάρχου Μαγαρίου, στο κέντρο του Ομίλου Sky, στο κέντρο του κτηρίου. Είναι 3 άτομα, το οποίο το ένα από ό,τι φαίνεται οδηγεί, το άλλο καλύπτει και το άλλο αφήνει την βόμβα, σύμφωνα με τους αξιωματικούς της τρομοκρατικής υπηρεσίας. Είναι τα 2 άτομα που αναφέραμε, τα οποία φαίνεται να έχουν προβεί στα προδοτικά τηλεφωνήματα, και 2 ακόμα, τα οποία ενδέχεται να αποτελούσαν την ομάδα υποστήριξης. Άρα μιλάμε για 7 άτομα, για έναν πυρήνα 7 ατόμων που εκτέλεσε αυτό το χτύπημα. Ακριβώς, για ένα πυρήνα στενό 5-7 ατόμων. Αν υπήρχε η ομάδα υποστήριξης των 2 ατόμων που εικάζουν πως υπήρχε η αξιωματική της αντιμοκρατικής υπηρεσίας. Τώρα, στο επίκεντρο των νερευρών είναι ένα δεύτερο όχημα. Ένα δεύτερο όχημα το οποίο το αναζητούν στην περιοχή των Άνων. Το πυρπόλησαν και ενδεχομένως έχουν διαφύγει με άλλο όχημα. Το πυρπόλησαν και ενδεχομένως έχουν διαφύγει με άλλο όχημα που παρέλαβαν από τη συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί γίνεται, θα λέγαμε, και πάλι μία έρευνα πόρτα-πόρτα ουσιαστικά, προκειμένου να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για το, για το όχημα, το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες ως διαφυγή. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο μαύρο Opel Corsa που φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί από την ομάδα κρούσης, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί πότε έχει κλαπεί και από ποια περιοχή, καθώς ακόμα από τον αριθμό πλαισίου δεν έχουν εξάγει τα ασφαλή συμπεράσματα προκειμένου να διαπιστώσουν αν είχε δηλωθεί η κλοπή του, πότε και από πού. Μάλιστα. Πάντως φαίνεται ότι αυτό το έχει δέσει η αντιτρομοκρατική, ότι δηλαδή χρησιμοποιήθηκε αυτό το όχημα που βρέθηκε καμένο στα Πετράλωνα για να εκτελεστεί συγκεκριμένη τρομοκρατική επίθεση. Εκεί θα πάμε τώρα, στο Μίλτο Σακελάρη, γιατί υπάρχουν. Να σου προσθέσω λίγο. Ναι, ολοκλήρωσε, Παναγιώτη. Να σου προσθέσω λίγο κάτι ακόμα, ότι έχουν μια εικόνα χρονική, ναι, ότι το μαύρο Opel Corsa πέρασε μεταξύ 1 και 40 με 1 και 45 εναποθέτοντας την βόμβα στα κεκλειδώματα της Εθνάρχου Μαγαρίου. Μάλιστα. Τώρα, Μίλτο, υπάρχουν και μαρτυρίες από την περιοχή των Πετραλώνων. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει πάρα πολλές κατοικίες. Εκεί φαίνεται ότι πήγαν κάποιοι άγνωστοι άνδρες και περίπου στη μέση του δρόμου πυρπόλησαν το αυτοκίνητο. Ακριβώς, σε αυτό εδώ το σημείο, όπως θα δείτε και με τη βοήθεια του Νίκου Μπασίσογλου, οι δράστες
παράτησαν το όχημά τους, του έβαλαν φωτιά. Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, όπως λένε χαρακτηριστικά μαρτυρίες. Μάλιστα, ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος εκείνη τη στιγμή κοιμόταν, ξύπνησε από τον θόρυβο, βγήκε στο μπαλκόνι του και είδε και να κρατούν, ο ένας μάλλον από αυτούς να κρατάει κάτι στα χέρια του. Να πούμε φυσικά πως το συγκεκριμένο, μάλλον από αυτούς να κρατάει κάτι στα χέρια του. Να πούμε φυσικά πως το συγκεκριμένο σημείο, τουλάχιστον από όσο μπόρεσα να δώσει ώρα, είμαστε εδώ, δεν υπάρχουν κάμερες. Είναι ένα τυφλό σημείο, θα λέγαμε, στην περιοχή των Πετραλώνων. Υπάρχουν μόνο σπίτια και τα περισσότερα δεν διαθέτουν κάμερες ασφαλείας. Σε αυτό εδώ το σημείο εντοπίστηκε το Opel Corsa, που είπε νωρίτερα και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, και βλέπετε χαρακτηριστικά την εικόνα, είναι ό,τι έχει απομείνει από αυτό μέχρι να το μεταφέρει η ελληνική αστυνομία. Άρα τώρα βρίσκεται στην αστυνομία, περνά από το μικροσκόπιο των ελέγχων το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, να δούμε αν τυχόν έχει μείνει κάτι, και βεβαίως που να μπορεί, εννοώ, να αποδείξει ποιοι επέβαιναν σε αυτό αφενός και αφετέρου, να δούμε πότε και από πού έχει κλαπεί κάτι το οποίο εκκρεμεί. Τώρα, ο Μιχάλης Τεζάρης βρίσκεται έξω από το κτίριο του Sky, απέναντι ακριβώς από το σημείο όπου έγινε η έκρηξη. Μια έκρηξη η οποία τάραξε σιθέμελα το κτίριο του σταθμού. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές και βεβαίως κατατρομοκράτησε, όπως είδαμε και στο πρώτο μας βίντεο, Μιχάλη, όλους τους κατοίκους της περιοχής. Σία, οι συχνές απειλές κατά του Sky και κατά των δημοσιογράφων του από ομάδες, από τρομοκράτες και από αναρχικές συλλογικότητες είχε προκαλέσει την έντονη ανησυχία της ελληνικής αστυνομίας, και για αυτόν τον λόγο αναεπισημάνουμε πως είχε τεθεί το κτίριο υπό επιτήρηση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, επί μεγάλο χρονικό διάστημα και υπό τον φόβο τρομοκρατικής ενέργειας, στελέχη της τρομοκρατικής είχαν υπό επιτήρηση το κτίριο του Sky από τις 10 το βράδυ έως και τις 6 τα ξημερώματα. Άγνωστο ποιος και για ποιο λόγο, σύμφωνα πάντα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η επιτήρηση αποφασίστηκε να διακοπεί, υποβαθμίζοντας προφανώς το ενδεχόμενο επίθεσης. Εκ του αποτελέσματος, αν ισχύει η ισχυρική πληροφορία, υπήρξε λάθος αξιολόγηση. Τα στελέχη της τρομοκρατικής τώρα εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και αναμένουν την προκήρυξη με την ανάληψη ευθύνης, που εκτιμούν πως θα έχει την υπογραφή της ομάδας λαϊκών αγωνιστών, σύμφωνα με τα όσα τουλάχιστον πληροφορούμαστε από την τρομοκρατική υπηρεσία και από αστυνομικές πηγές. Να σας ευχαριστήσω πολύ όλους. Είμαστε εννοείται σε ανοιχτή σύνδεση για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από το ρεπορτάζ. Είναι λοιπόν τρεις οι εκδοχές που εξετάζει, κυρίες και κύριοι, αστυνομία για τους υπεύθυνους της τρομοκρατικής επίθεσης. Επικρατέστερη, όπως ακούσαμε και από το Μιχάλη Τεζάρη, πίσω από αυτό το χτύπημα να βρίσκεται η οργάνωση, η ομάδα λαϊκών αγωνιστών, η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη για την σχεδόν πανομοιότυπη επίθεση στο εφετείο το 2017. Μπορεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να θεωρούν πως είναι πιθανότερο σενάριο πίσω από τη βομβιστική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky να κρύβεται η ομάδα λαϊκών αγωνιστών, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι υπεύθυνα τα μέλη της επαναστατικής αυτοάμυνας και της συνωμοσίας των πυρηνών της φωτιάς. Η επίθεση στον Sky έχει πολλές ομοιότητες με αυτήν που έγινε από την οργάνωση Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών στο εφετείο το Δεκέμβριο του 2017. Το κτίριο είχε σχεδόν ισοπεδωθεί, κάτι που επιχείρησαν να κάνουν και στον Sky, σύμφωνα με την αστυνομία. Η οργάνωση έγινε αρχικά γνωστή για τις επιθέσεις της με Καλάσνικοφ κατά των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγκρού και στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη το 2013. Λίγα χρόνια αργότερα πέρασε από τα όπλα στις βόμβες, καθώς τοποθέτησε το 2015 εκρηκτικό μηχανισμό στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και το 2016 βόμβα στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα, τα περισσότερα χτυπήματα από την τρομοκρατική ομάδα έχουν ένα κοινό σημείο, καθώς είναι γύρω από την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας θεωρούν ότι έχει πάρει την τεχνογνωσία και ότι είναι θυγατρική του επαναστατικού αγώνα. Το Νοέμβριο του 2010, η συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς έγινε η πρώτη εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση που έστειλε στην Ελλάδα και σε στόχους του εξωτερικού. Ανάμεσά τους η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, ο τότε πρόεδρος στόχους του εξωτερικού. Ανάμεσά τους η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή και ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Κατά το παρελθόν, η συγκεκριμένη οργάνωση είχε επιτεθεί κατά άλλων στόχων με τοποθέτηση βομβών αρκετές φορές μέσα σε κατσαρόλες. Η πιο χαρακτηριστική επίθεση ήταν αυτή που έγινε κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής στη Λεωφόρο Συγκρού με 30 κιλά άνφο. Η επαναστατική αυτοάμυνα χτύπησε για τελευταία φορά στις 6 Νοεμβρίου του 2017. Δύο ενόπλοι άνδρες πυροβόλησαν κατά δημιουργία στον ΜΑΤ που βρισκόταν έξω από τα γραφεία του Κινήματος Αλλαγής στη Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια. Τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης είχαν κάνει αντίστοιχη επίθεση στις 7 Γενάρη του ίδιου έτους. Οι τρομοκράτες είχαν επιτεθεί ακόμη
τον Μάιο του 2014 κατά των γραφείων του ΠΑΣΟΚ και τον Ιούλιο του 2016 κατά των γραφείων της Πρεσβείας του Μεξικού. Τρεις τρομοκρατικές οργανώσεις που παραμένουν ενεργές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, χωρίς η αστυνομία να αποκλείει τόσο την ύπαρξη διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, αλλά και την ύπαρξη υποομάδων.